Όση τύχη είχε μαζί σε προηγούμενα παιχνίδια η Δόξα Χρανούλα, τόση ατυχία είχε μαζεμένη την Κυριακή στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον νέο αμφίλοχο. Το τελικό 0-3 δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την εξέλιξη και την εικόνα του αγώνα, αφού οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, δημιούργησαν και έχασαν ευκαιρίες με το τσουβάλι, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν και έτσι μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να πανηγυρίσουν μια εμφατική νίκη με 0-3. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και είχαν δοκάρει στο 10ο λεπτό. Ενώ όλα έδειχναν όμως πως το άνοιγμα του σκορ θα ήταν απλώς θέμα χρόνου για τους γηπεδούχους που ανέβαζαν σταδιακά την πίεσή τους, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν ένα ωραίο τέρμα και οι ισορροπίες άλλαξαν. Στο δεύτερο ημίχρονο η Δόξα ανέβασε κι άλλο την πίεσή της και δημιούργησε σωρία ευκαιριών για να ισοφαρίσει. Ό,τι δεν κατάφερε όμως σε αλλεπάλληλες ευκαιρίες, το πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι σε μια υποδειγματική αντεπίθεση στο 83 για να κάνουν το ίδιο στις καθυστερήσεις διαμορφώνοντας το τελικό 0-3. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων παραδέχθηκε πως η ομάδα του νέου αμφίλοχου είχε την τύχη με το μέρος της. Κάτω λεπτό. Στο 82 βρισκόμαστε. Τσούνης. Περνά τον Μιχάλη. Είναι πιο γρήγορος ο Τσούνης. Μπαίνει στην περιοχή του, κάνει το τάκλο ο Μιχάλης Τσούνης με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει στον Κορομιλά και εκείνος προκαινής εστίας κάνει το 0-2. Ο Κέρης προς τον Τσούνη, ωραία ενέργεια από τον Τσούνη, καταφέρει να ξεπεράσει τον Μιχάλη και τον Τσουλιάη. Τσούνης, σουτάρει και 0-3. Νομίζω ότι σήμερα, το ξαναλέω, ότι κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, με μια πολύ καλή ομάδα που πραγματικά νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτή την ομάδα και δεν μας ξεγελάει εμάς αυτό το σκορ που ήρθε. Η Δόξα είναι μια ομάδα που έχει υγεία, δουλεύει, φαίνεται. Το ξέρουμε και το είδαμε και στο φιλικό που παίξαμε και με τα αποτελέσματά της. Είναι μια ομάδα οργανωμένη που έχει το γήπεδό της, έχει το βοηθητικό της, γίνεται καλή δουλειά. Και αυτό κάνει ακόμα πιο μεγάλη τη νίκη τη δικιά μας. Δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί παλέψανε και δουλέψανε πάρα πολύ σήμερα. Πάντα παίζει ρόλο ο παράγοντας τύχης στο ποδόσφαιρο. Σήμερα εμείς ναι, είχαμε και την τύχη μαζί μας. Αλλά το έχω πει όμως και σε παλαιότερη κουβέντα που κάναμε. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα και κάποιες φορές θα δικηθείς, κάποιες θα... Πώς το λένε, θα είσαι τυχερός, κάποιες φορές θα είσαι άτυχος. Εμείς σήμερα ήμασταν τυχεροί και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα σε κάποιο άλλο παιχνίδι το χάσαμε από ατυχία. Αυτό είπα και στον κόσμο στο τέλος του παιχνιδιού και νομίζω ότι και αυτό συμφωνεί μαζί μου. Και ξέρουμε ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο και παίζει και η τύχη ρόλο, αλλά και η ικανότητα όμως και η δουλειά που γίνεται από όλους. Ο Βασίλης Χιαφάκας από την πλευρά του έκανε λόγο για τον νόμο του ποδοσφαίρου που μίλησε στην αναμέτρηση. Ενώ δηλώσεις έκαναν ακόμη οι παίκτες των δύο ομάδων, Ριστάνης για τη Δόξα και Μακρύς για τον αμφίλοχο. Λειτουργήσε λίγο ο νόμος της μπάλας, δηλαδή όταν δεν βάζεις γκολ θα το δεχτείς. Σίγουρα είναι μια βαριά ήττα για μας. Κάναμε κάποια τραγικά ατομικά λάθη, τα οποία δώσαμε την ευκαιρία να σκοράρει η αντίπαλη ομάδα. Αν εξαιρέσω τα ατομικά λάθη που ήταν κάποιες στιγμές, νομίζω ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια, κάναμε αρκετές ευκαιρίες, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, όταν τις ευκαιρίες που σου δίνονται δεν τις κάνεις γκολ, κάποια στιγμή ίσως το πληρώσεις. Το μόνο που μας συναχωρεί είναι το ότι ακούγεται βαρύ το σκορ. Αυτό όμως στα μάτια τα δικά μου δεν μειώνει την προσπάθεια των παιδιών. Η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ καλή, νομίζω παίξαμε αρκετά καλά. Ευκαιρίες είχαμε πάρα πολλές. Αν ισοφαρίζαμε, νομίζω θα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του αμφιλόχου. Σήμερα ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα πολύ καλή, σε μια δύσκολη έδρα, ιστορική ομάδα. Έρθαμε εδώ με αμυντικούς προσανατολισμούς να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Σταθήκαμε τυχεροί στο πρώτο γκολ, στο πρώτο ημίχρονο από λάθος των αντιπάλων. Κάναμε 0, το κρατήσαμε, διαχειριστήκαμε πολύ σωστά το παιχνίδι και με σωστό τρόπο. Στο δεύτερο ημίχρονο παίζαμε με κόντρα άνεμο, είχε την κατοχή ο αντίπαλος, αρκετές χαμένες ευκαιρίες, ήμασταν τυχεροί,
δύο κόντρες, αλλά δύο γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι είναι μαγική εικόνα. Προηγήθηκαν οι αντίπαλοι από ένα λάθος που δεν γίνεται ούτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα έχουμε υπεροχή μέχρι να δεχτούμε το δεύτερο γκολ σε μια αντεπίθεση και έχουμε χάσει ευκαιρίες κλασικές, αυτές που λέμε κλασικές. Και είναι κρίμα για την μεγάλη προσπάθεια που κάναμε. Ότι πήγε το αποτέλεσμα με ένα πολύ βαρύ σκορ για μας. Βεβαίως η αντίπαλη ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο το αποτέλεσμα για μας σε τόσο μεγάλη έκταση που πήγε και το σκορ. Καλή συνέχεια και στους αντιπάλους. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Και εμείς προσπαθούμε με βάση νεαρά παιδιά. Ο μέσος όρος είναι 22-23 χρονών της ομάδος. Όλοι γιανιώτες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα.